29 Απριλίου, αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος με εκλεκτούς καλεσμένους, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ζωντανές συνδέσεις. Στα σχόλια και το ρεπορτάζ, όπως κάθε βράδυ, είναι ο Γιώργος Τεριόπουλος. Να δούμε όλη την επικαιρότητα. Γιώργο, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από το τρομοκρατικό πακέτο, το δέμα βόμβα που δέχθηκε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος ΣΥΤΕΑΣ. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Μη κυβερνητική οργάνωση, Αρχιεπισκοπή. Έτσι έγραφε πάνω το πακέτο Γέννη. Πάντως ένας υποψιασμένος αστυνομικός φαίνεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Για να δούμε λοιπόν το ιστορικό με αυτή την περίπτωση που σήμανε συναγερμό. Λοιπόν, ο φάκελος, ο οποίος περιείχε μέσα την εκρηκτική ύλη, τη συνδεσμολογία βόμβας ουσιαστικά και βίδες με καρφιά, που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι θέλαμε νεκρούς. Αυτό σημαίνει. Εξουδετερώθηκε νωρίς το απόγευμα με ελεγχόμενη έκρηξη από το αρμόδιο συνεργείο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Το ύποπτο δέμα λοιπόν εντοπίστηκε το πρωί στην αλληλογραφία του αστυνομικού τμήματος ΙΤΕΑ στη Φωκίδα. Όπως διαπιστώθηκε, ήταν εκρηκτικός αυτοσχέδιος μηχανισμός μεγάλης ισχύως, ενσωματωμένος μέσα σε ένα βιβλίο. Αποτελείται από μισό κιλό εκρηκτική ύλη, μπαταρία πυροκροτητή με ανάλογη συνδεσμολογία, ενώ είχαν προσθεθεί σε αυτό, όπως σας είπα, βίδες και καρφιά, που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι οι αποστολείς ήθελαν θύματα. Ο φάκελος έγραφε απ' έξω μη κυβερνητική οργάνωση, Αρχιεπισκοπή, και είχε παραλείπτει τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος ΣΥΤΕΑΣ. Η προανάκριση για το περιστατικό ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και στο πλαίσιο αυτό η ελληνική αστυνομία παρακαλεί τους πολίτες, όποιους γνωρίζουν σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση κάτι, να καλούν στους αριθμούς 1014 και 10414 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ, τα οποία κατέγραψαν σήμερα όλοι. Εδώ τώρα υπάρχει και ένα συνδετικό με αυτό, το ιστορικό τέτοιων περιστατικών. Τι πληροφόρηση υπάρχει? Εδώ η πληροφόρηση λέει ότι την τελευταία φορά που απεστάλλει τέτοιο πακέτο ήταν, να μην κάνω λάθος την ημερομηνία, τον Ιούλιο του 2013. Στην παλιά κατοικία στα Πατήσια του πρώην διοικητή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, του Δημήτρη του Χωριανόπουλου. Αυτό είναι το ένα το περιστατικό. Το κρατάμε. Το προηγούμενο από αυτό το περιστατικό ήταν 1η Σεπτεμβρίου του 2013. Επόμενο, συγγνώμη. Το δέμα είχε αποσταλεί στο σπίτι του ειδικού εφέτη ανακριτή του Δημήτρη του Μόκα, στο Χολαργό. Την ευθύνη τότε της επίθεσης ανέλαβε η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Τότε το δέμα είχε εντοπιστεί στα ΕΛΤΑ και είχε επίσης εξουδετερωθεί. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μπορεί να συνδέει τα δύο περιστατικά. Όσοι γνωρίζουν καλά το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε ότι το 2003, σε κοντινή απόσταση από το ΑΤΑΦΙΤΕΑΣ, κοντά στο προσήλιο Φωκίδας, σε μια καταδρομική επιχείρηση τότε τα μέλη του επαναστατικού αγώνα είχαν αφαιρέσει εκρηκτικά από τα μεταλλεία βοξίτη της περιοχής. Σωστά. Μένει μόνο να ταυτοποιηθεί αν η εκρηκτική ύλη η οποία ήταν στο συγκεκριμένο πακέτο μπορεί να ταυτιστεί με την εκρηκτική ύλη που είχαν κλέψει τα μέλη του επαναστατικού αγώνα από τα μεταλλεία βοξίτη στην περιοχή κοντά στο προσήλιο Φωκίδας. Επίσης, τι λέει το ρεπορτάζ, πώς συνδέεται? Και κάποιοι προσπαθούν να το συσχετίσουν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς. Εμείς όμως οφείλουμε να το πούμε. Ποιο ήταν το πρόσφατο περιστατικό που συντάραξε το Πανελλήνιο και εμπλέκει το αστυνομικό τμήμα ΙΤΕΑΣ? Ο Καρέλη, προφανώς. Μπράβο. Ο Ήλια Καρέλη, ο οποίος στις φυλακές του Μαλανδρίνου έσφαξε ουσιαστικά με το αυτοσχέδιο εκείνο μαχαίρι τον 46χρονο σοφρονιστικό υπάλληλο τον Γιώργο Τζιρόνι. Πώς εμπλέκεται το αστυνομικό τμήμα ΙΤΕΑΣ? Ήταν οι αστυνομικοί που πήγαν και συνέλαβαν τον Ήλια Καρέλη όταν εντοπίστηκε, όταν βεβαιώθηκε ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή στον Γιώργο τον Τζιρόνι. Οι αστυνομικοί όμως, να το τονίσουμε αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Γιατί μετά μεταφέρθηκε στην Ιγρήτα με τα γνωστά όλα αυτά τα οποία ξέρει όλο το Πανελλήνιο. Οι αστυνομικοί δεν εμπλέκονται, οι αστυνομικοί της ΙΤΕΑΣ, σε οποιοδήποτε από αυτά τα σενάρια. Οι αστυνομικοί της ΙΤΕΑΣ ήταν αυτοί οι οποίοι μετέφεραν όμως από το κελί στο αστυνομικό τμήμα ΙΤΕΑΣ στην Ιγρήτα τον Ήλια Καρέλη.
Θα διαβάσω εδώ μια δήλωση την οποία, η οποία κυκλοφορεί τις τελευταίες 2-3 ώρες. Ότι. Λέει ένας από τους αστυνομικούς από την ΙΤΕΑ που οδηγούσε το τζιπ που μετέφερε τον Καρέλη στις φυλακές Νιγρίτας. Έχει καταθέσει το εξής. Μόλις είδα τους υπαλλήλους των φυλακών Νιγρίτας να περιμένουν τον Καρέλη με τόσο άγριες διαθέσεις, μου ήρθε να κάνω στροφή και να γυρίσω πίσω. Αυτά. Αυτά μόνο, τα βάζουμε τα στοιχεία όλα πάνω στο τραπέζι, τα τοποθετούν μέσα στην ιστορία που εμπλέκεται, που εμπλέκει σήμερα και τον εκρηκτικό μηχανισμό στο αστυνομικό τμήμα ΙΤΕΑΣ. Κανείς δεν ξέρει αν συνδέονται ή αν δεν συνδέονται. Εμείς τα λέμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Δηλαδή, είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έφτασε ταχυδρομικά ένα βιβλίο που είχε μέσα μια βόμβα για το διοικητή του αστυνομικού τμήματος ΙΤΕΑΣ και να μην αναφέρουμε τα περιστατικά που μπορεί να οδήγησαν σε μια τέτοια ενέργεια. Ακριβώς. Τα δύο προηγούμενα είπαμε ήταν τον Ιούλιο του 2013 στον πρώην διοικητή της Αντιτρομοκρατικής τον Δημήτρη τον Χωριανόπουλο και την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 στον ειδικό εφέτη ανακριτή τον Δημήτρη τον Μόκα στο Χολαργό. Τα περιστατικά με τα βιβλία. Στον ειδικό εφέτη ανακριτή τον κύριο Δημήτρη Μόκα στο Χολαργό είχε αναλάβει την απόπειρα η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Λοιπόν, σπονδυλωτά όλα αυτά και μπορεί πολλά, να σχετίζονται πολλά. Και να συνδέονται μεταξύ πρέπει τους. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Γιατί αυτό σωστά. Είναι το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε τώρα στο προεκλογικό σκηνικό και αυτό που είναι βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Θα πάμε στον Δήμο της Λαμίας. Θα δούμε Ευρωκοινοβούλιο σε λίγο. Θα είναι κοντά μας και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Λεβέντης. Να ξεκινήσουμε όμως από τον Δήμο Λαμίας και το μήνυμα ανατροπής που έστειλε χθες η υποψήφια δήμαρχος Λαμιών, η Μαρία Αντωνίου Σιούτα, στο εργατικό κέντρο Φθιώτιδας. Χαρακτηρίζοντας βεβαίως ως ανεπιτυχή την μνημονιακή πολιτική του Γιώργου Κοτρονιά. Κάλεσμα για ανατροπή στο Δήμο Λαμίων απίφθινε υποψήφια δήμαρχος και επικεφαλής του Συνδυασμού Παρέμβαση Πολιτών για τη Λαμία Μαρία Αντωνίου Σιούτα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση για την παρουσίαση των μελών του ψηφοδελτίου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Φθιώτιδας. Η κυρία Αντωνίου έκανε αναφορά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί συνολικότερα στην χώρα με την εφαρμογή των μνημονίων, αλλά βεβαίως και στην σημερινή Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Γιώργο Κοτρονιά. Η απόψινή μαζική δυναμική σας παρουσία επισφραγίζει την ισχυρή θέληση του λαού μας να στείλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα στις 18 και 25 Μάη ότι έρχεται πολύ σύντομα η στιγμή της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός μας. Ένα ισχυρό μήνυμα ότι έρχεται η ώρα να φύγουν. Να φύγουν αυτοί που κατέστρεψαν και εξακολουθούν να καταστρέφουν κάθε μέρα που περνάει την κοινωνία στο βωμό της εξυπηρέτησης του χρέους, που θυσίασαν και θυσιάζουν εκατομμύρια λαού, που θυσίασαν και θυσιάζουν το παρόν και το μέλλον της χώρας, το παρόν και το μέλλον της νέας γενιάς, για να εξυπηρετήσουν και μόνο τα συμφέροντα των δανειστών, των διεθνών τοκογλύφων και τραπεζιτών, τα συμφέροντα της Μέρκελ και του Μερκελισμού στην Ευρώπη. Να φύγουν αυτοί που και στην τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια τώρα, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια του Μνημονίου, μέσω του Καλλικράτη εφαρμόζουν τις πολιτικές, τις βάρβαρες πολιτικές του Μνημονίου και που κατέστησαν την τοπική αυτοδιοίκηση προνομιακό πεδίο της διαπλοκής που μαστίζει δεκαετίες στη χώρα μας. Λοιπόν, Γιώργο, συνεχίζει η προεκλογική δραστηριότητα των υποψηφίων συνολικότερα. Να πούμε ότι αύριο. Να πούμε ότι χθες έγινε χαμός, έτσι. Μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε εκεί με τις κρυφές δημοσκοπήσεις. Βέβαια, πολλοί το έχουν ερμηνεύσει λάθος. Δηλαδή. Είπαμε για αυτούς που έχουν χάσει τον ύπνο τους, έτσι. Ναι, έχουμε πει για αυτούς που έχουν χάσει τον ύπνο τους. Αυτοί το ερμήνευσαν λάθος. Το ερμήνευσαν λάθος. Εγώ θα πω τα ποσοστά σήμερα. 28. 22,5, 17 είναι τα ποσοστά. 28%, 22,5 και 17. Οι ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ τους είναι ακριβώς 5,5. Τώρα το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος και ποιος είναι τρίτος, ας το ψάξουν λίγο καλύτερα. Πάντως τα ποσοστά που δίνονται, γιατί η μέτρηση έγινε από συγκεκριμένο γραφείο για συγκεκριμένους λόγους.
Προφανώς. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Έτσι. Θα προστατέψουμε τις πηγές μας όσο είναι δυνατόν. Πάντως τα ποσοστά είναι αυτά. Και επειδή, να το πάμε και λίγο παραπέρα, τα ποσοστά ήταν περίπου 1 με 1,5%, 1 με 1,5% κάτω από αυτά που σας λέω τώρα, δηλαδή από το 28, το 22,5 και το 17, πριν η προηγούμενη μέτρηση ακριβώς από τον ίδιο με τον ίδιο τρόπο που έγινε. Που σημαίνει ότι αυξάνεται η πόλωση, αλλά η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων δεν αλλάζει και πάρα πολύ. Προφανώς όχι. Λοιπόν, Γιώργο, το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Κυκλοφορεί ότι υπάρχει και μια νέα δημοσκόπηση που ανατρέπει αυτή που είπες εσύ. Τώρα, κατά το δοκούν, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Πάση περιπτώσει, αυτή όμως που αναφέραμε και χθες και σήμερα είναι πολύ έγκυρη και νομίζω δεν αμφισβητείται από αυτούς που ουσιαστικά έχουν ανάψει το πράσινο φως για αυτήν. Λοιπόν. Να συνεχίσουμε εμείς το 5,5 μονάδες είπες διαφορά. 5,5 μονάδες διαφορά. Ο πρώτος από τον δεύτερο και ο δεύτερος από τον τρίτο. Εκεί περίπου δίνεται. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, αλλά ας το κρατήσουμε, ας βάλουμε μια άνω τελεία σε αυτό, γιατί άλλωστε είμαστε και στην τελική ευθεία. Λοιπόν, πάμε στο ευρωψηφοδέλτιο τώρα της Ένωσης Κεντρών. Κάτι θες να πεις, ακούω. Όχι, με κοιτάει περίεργο ο Βασίλης Ολεβέντης και μου λέει τώρα τι είναι αυτά που λες, γιατί δεν τα λες όλα. Πρόεδρε, έτσι, πρόεδρε. Τι κάνετε. Βάζουμε σπαζοκεφαλιές και γρίφους. Τι να κάνουμε. Για να αφού οι πολιτικοί βάζουν σπαζοκεφαλιές και γρίφους, όπως λέει ο Γιάννης, στους πολίτες, να μην βάλουμε και εμείς στους πολιτικούς. Γιατί φωτιές θέλετε κι εσείς, δεν θέλετε. Σας αρέσουν οι φωτιές. Άμα δεν έχει φωτιά να ζεσταθείτε, δεν γίνεται. Ακούστε, πρώτη φορά πάντως βλέπω δημοσκόπηση με αριθμούς, χωρίς ποιοι κρύβονται πίσω από τους αριθμούς. Είναι στη διάθεσή μας. Μη μας αμφισβητείτε. Για δημάρχους είναι αυτά. Όχι, είναι για την περιφέρεια. Είναι στη διάθεσή μας βέβαια, προφανώς τα ονόματα, αλλά για να μην στεναχωρήσουμε κανέναν. Για τις δημοσκοπήσεις, να σας θυμίσω, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου πάνω της Μακεδονίας είπε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι άκυρες, γιατί υπάρχουν στην Ελλάδα 400.000 κομμένα τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Άρα το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν μετέχει στις δημοσκοπήσεις. Επίσης είπε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε, στους 7 που ερωτώνται από τις εταιρείες, οι 6 μουτζώνουν, κλείνουν το τηλέφωνο. Έτσι, μπράβο. Μόνο αυτό, ένας. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο, κύριε Λεβέντη. Σωστά. Άρα τώρα, ότι για να συμπληρώσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το ικανοποιητικό δείγμα που θέλουν για να βγάλουν αποτέλεσμα, έχουν πάρει αρνητικές απαντήσεις για συμμετοχή που είναι πολλαπλάσιες από το δείγμα που χρησιμοποιούν. Άρα μήπως τα αποτελέσματα βγαίνουν επί ενός καθεστωτικού ποσοστού. Επί ενός ποσοστού, δηλαδή, εξαρτάται, που περιτριγυρίζει την εξουσία. Εξαρτάται ποιος είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Εντάξει, άλλο λέω εγώ. Μήπως όμως μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει αντιληφθεί ότι όλα αυτά είναι παιχνίδια της διαπλοκής των κομμάτων που θέλουν να ξαναπάρουν την ψήφο δολίως και απέχει και έχει κόψει τις γέφυρες. Ή θα τολμήσει να ψηφίσει. Εσείς τι συμβουλεύετε, πρόεδρε? Εγώ συμβουλεύω να απέχουν ή να συμμετέχουν. Εγώ συμβουλεύω να συμμετέχουν οι πολίτες, να συμμετέχουν, αλλά να μην ψηφίσουν κομματικούς. Αυτή είναι η θέση μου, να μην ψηφίσουν. Αν συμμετέχουν όμως, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Γιατί λένε όλοι ότι η αποχή βολεύει τους κυβερνώντες. Ακούστε, στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, όποιος απέχει, επιδοτεί το πρώτο κόμμα ή όποιος δείχνει άκερο και λευκό. Γιατί εμέσως στηρίζεται το πρώτο κόμμα. Στις περιφέρειες όμως και στους δήμους που είναι τη δεύτερη κυριακή, σύστημα knockout και με μία ψήφο πάνω από τον δεύτερο κερδίζει στην περιφέρεια. Άρα αν ένας έχει απέχθεια στην περιφέρεια ή στους δήμους, γιατί υποψήφοι είναι όλοι κομματικοί, δεν κάνει ζημιά να ρίξει άκερο. Αυτό λέω. Δεν κάνει ζημιά σε κανέναν. Τώρα, μιας και στις ευρωεκλογές όμως κάνει ζημιά, γιατί κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών που μετέχουν θα χρειαζόντουσαν αυτή την ψήφο που ο άλλος τη ρίχνει άκρη. Πάντως είναι πιο χαλαρή. Έτσι, τώρα, μιας και αναφερόμαστε και θα είστε για το ευρωψηφοδέλτιο, κύριε Λεβέντη, είναι πολύ διαφορετικά στο μυαλό. Οι εκλογές για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση είναι πιο θελκτικές για τους δημότες και όχι οι ευρωεκλογές.
Ναι, γιατί είναι και πολύ περισσότεροι υποψήφοι. Ακούστε, θέλει περίπου σε όλους τους Δήμους, θέλει καμία 200 υποψηφίους. Δηλαδή η Αθήνα έχει 56 Δήμους η Αττική. Κάθε Δήμος, άμα βάλεις από 200-250 υποψηφίους, αντιλαμβάνεστε ένα μεγάλο κομμάτι, 3-4 άνθρωποι είναι υποψήφοι. Δεν θα έχουν αυτοί 10 συγγενείς. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι ψηφίζει συναισθηματικά. Είναι πιο απελευθερωμένη, πιστεύετε, η ψήφος στις ευρωεκλογές? Στις ευρωεκλογές θα είναι πολιτική η ψήφος. Θα είναι πολιτική ψήφος. Μνημονιακή ή αντιμνημονιακή δηλαδή. Γι' αυτό πιστεύετε ότι όλοι φοβούνται το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, μήπως οδηγήσει και σε άλλες εκλογές? Αυτό, αν μπορούσε το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει μια διαπόσταση πάνω από 7 μονάδες. Εκεί είναι τώρα, πιστεύετε, κύριε Λεβέντη? Λένε ότι με αυτά που κάνανε με το ποτάμι, με τον τρόπο που αυτό, δεν θα είναι εκεί. Πάμε τώρα λένε, ότι θα, λένε ότι θα πέσει. Πάμε στην τώρα το ποτάμι είναι άγνωστο σχέδιο. Το παρουσιάζουν στις δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει. Ενώ στην πράξη δεν έχω δει εγώ ένα να ψηφίζει ποτάμι. Εγώ προσωπικά που γυρίζω όλη την Ελλάδα, τώρα έρχομαι από την Δράμα από πάνω. Ναι. Δεν μου πέ, όλοι με ρωτάνε, ο Μπόμπολας είναι από πίσω, ο Τάδε είναι από πίσω. Όλοι υποπτεύονται τι είναι από πίσω και κανείς δεν μου δήλωσε ότι θα ψηφίσει ποτάμι. Απλά το σχολιάζουν λόγω της φοβερής προβολής που συμβαίνει. Τώρα για το ευρωψηφοδέλτιο. Άγνωστο σχήδι δηλαδή. Τα χαρακτηριστικά τα οποία θα είναι ως ψήφος είναι μνημονιακά ή αντιμνημονιακά τώρα, κύριε Λεβέντη? Ακούστε, και αυτό το μνημόνιο, αντιμνημόνιο έχει λίγο κουράσει αυτό σαν άποψη, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Γιατί μεν μνημονιακοί έχουν καταλήξει να είναι κλητήρες της Μέρκελ και να λένε ναι σε όλα. Οι δε αντιμνημονιακοί να μην έχουν σοβαρές αντιπροτάσεις και αυτό να έχει κόστος επί της δύναμής τους. Δηλαδή, κόμματα αντιμνημονιακά θα είχαν πολύ σοβαρότερα ποσοστά εάν είχαν και προτάσεις. Μόνο με το κατηγορητήριο και την καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής, αυτό οι πολίτες δεν το κρίνουν αρκετό για να αυξήσουν τη δύναμη των κομμάτων αυτών. Από εκεί πάσχουν τα αντιμνημονιακά κόμματα. Στο ότι δεν έχουν πιστική πρόταση και έτσι σοβαρό ποσοστό λαού δεν τα προσεγγίζει. Εσείς σε ποια πλαίσια κινείστε, κύριε Λεβέντη, τώρα για τις ευρωεκλογές? Εμείς ήμασταν στο αντιμνημονιακό μεν στρατόπεδο, αλλά όχι στο, όπως λέει ο Τσίπρας ή ο Καμένος, όχι σε όλα. Εμείς ήμασταν από το 2009... Η κόκκινη γραμμή δική σας ποια είναι? Ναι, ήμασταν από το 2009 της άποψης ότι πριν πάμε για δανεικά έπρεπε να κόψουμε διπλές, τριπλές συντάξεις, που είναι 300.000 τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα, να κόψουμε την πολυθεσία, που είναι 220.000 τριθεσίτες στην Ελλάδα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, να απαγορεύσουμε στους συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη μηνιαίως να εργάζονται, γιατί κόβουν θέσεις εργασίας από τους ανέργους, τα χρήματα των κομμάτων να σταματήσουν εντελώς, οι 12.000 αποσπασμένοι να επιστρέψουν στις υπηρεσίες όπου οργανικά ανήκουν, να απολυθούν από τη Βουλή οι 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών, λένε κόβοντας τα προνόμια της πολιτικής ελίτ και κοινωνικής ελίτ που δημιούργησε ο δικοματισμός των τελευταίων 40 ετών, να μειώναμε το έλλειμμα, να δούμε εις ποιο βαθμό μειώνεται, να κυνηγούσαμε και τις περιπτώσεις προώρων συντάξεων, αναπηρικών που δεν είναι αναπηρικές. Να βγάλετε είναι, δηλαδή με το δικό σας τρόπο ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Κόβοντας το λίπος και τις εύνοιες που είχε δημιουργήσει η πελατειακή κατάσταση των τελευταίων 40 ετών. Αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα, να κάναμε ταμείο και μετά να δούμε αν όντως χρειαζόμαστε δανεικά. Ενώ ο Σαμαράς με τον Γιώργο Παπανδρέου τι προτίμησαν? Να σώσουν την πελατεία τους, τα δικά τους παιδιά, να προστατεύσουν τα προνόμια τους και να πάνε αμέσως για δανεικά. Μη υπολογίζοντας ότι πηγαίνοντας στα μνημόνια και στα Δέλτα Νιτάφ είναι δρόμος δύσκολος για να επιστρέψει κανείς. Προτίμησαν να έβαλαν στην κόλαση μια χώρα ανεύθυνα, ενώ μπορούσαν με σοβαρή πολιτική λιτότητας και δικαιοσύνη να αποδώσουν και τα προνόμια να κόψουν. Μετά από 4 χρόνια ρωτάει ο κόσμος γιατί το έκαναν. Για να προστατεύσουν τα δικά τους παιδιά, γιατί το σύστημα, σύστημα Πασόκ, ναι, όλοι αυτοί που είναι... Μιλάμε για τους εργολάβους. Όχι, οι εργολάβοι είναι πάνω από όλους. Τα δικά τους παιδιά ποια είναι? Ακούστε, όλοι αυτοί που 300.000 άνθρωποι παίρνουν τρεις συντάξεις,
Είναι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν οι αγορές είπαν δεν σας δανείζουμε άλλο γιατί έχετε αυτό το συγκεκριμένο χρέος. Κοιτάζαν το έλλειμμα οι αγορές. Το βλέπανε μεγάλο και σου λέει εσύ πώς θα πληρώσεις τα χρέη σου. Ακόμη μεγάλο είναι το έλλειμμα. Ναι, ακόμη. Ακόμη. Γιατί είναι με βάρβαρα μέτρα κατεβασμένο. Ναι. Λέω, τότε σε σχέση με σήμερα, τι άλλαξε. Εντάξει, έγινε από το Σαμαρά μια προσπάθεια μείωσης του ελλείμματος, να είμαστε λίγο ειλικρινείς, ναι. Και μάλιστα με ανάληψη φοβερού πολιτικού κόστους. Ναι. Δηλαδή, όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου, από το 45% πήρε το ΠΑΣΟΚ και το πήγε 3. Και ζήτημα να είναι. Επιτυχημένη πολύ. Η ΔΕ, Νέα Δημοκρατία, από ένα 40 τόσο, πήγε και αυτή 20. Επιτυχημένη. 20. Δηλαδή, θέλω να πω, ανελήφθη μια ευθύνη. Να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Δηλαδή, τα κόμματα. Τι ειλικρινείς να είμαστε, κύριε Λεβέντη. Δηλαδή, για να καταλάβω κάτι, όχι. Η πολιτική σχεδιάζεται για να βγουν τα δικά μας παιδιά από το αδιέξοδο ή για το λαό. Ακούστε, η πολιτική. Δηλαδή, δεν έκανε καλά που το πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά που έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ επί χρόνια διόρισε. Νέα Δημοκρατία που ακούστε, πέφτουν, τα ποσοστά χρόνια, δεν είναι καλό που έγιναν. Χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί σχεδίασαν δηλαδή για το λαό. Γιώργο, επί χρόνια το πολιτικό σύστημα διόριζε και ποτέ δεν έλεγε όχι στο λαό. Πάντα χάιδευε. Δεν θα τους λυπηθούμε τώρα λοιπόν, για το πολιτικό κόστος που έλεγα. Ιδίως λοιπόν το 2009 πρόκυψε η ανάγκη να πούμε την αλήθεια στο λαό. Ούτε τότε είχε το πολιτικό σύστημα το θάρρος να το κάνει. Αρχίσαν λοιπόν, χωρίστησαν σε δύο παρατάξεις. Οι μεν που πυροβολούσαν και λέγονται αντιμνημονιακοί, οι δε που κάτσανε σιγά σιγά ένα βαρύ φορτίο να το σηκώσουν πολιτικό, γιατί μπορούσε και το ΠΑΣΟΚ να είναι αντιμνημονιακό. Και τότε ξέρετε τι θα γινόταν. Μπορούσε και ο Γιώργος Παπανδρέου να είναι αντιμνημονιακός και ο Σαμαράς που ήταν την πρώτη διετία αντιμνημονιακός να έμενε. Γιώργος Παπανδρέου... Τότε έχετε φανταστεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου μας προέκυψε. Ναι, άλλο αντιμνημονιακός. Έχετε φανταστεί αν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ακολουθούσαν τη λογική Καμένου και Τσίπρα να λένε όχι σε όλα, τι θα συνέβαινε. Η Ελλάδα σήμερα θα ήταν έξω από το ευρώ, θα είχε πτωχεύσει και εσείς και εγώ και όλοι μας δεν ξέρουμε στη φάση θα ήμασταν. Να εξηγούμαστε σε αυτό. Γιατί ο Τσίπρας είδε ότι λέει μονομερή διαγραφή χρέους. Γίνεται αυτό. Μετά πιστεύει ότι θα ενώσει τους λαούς του Νότου εις βάρος του ισχυρού βαρά. Ποιον έχει ενώσει, του έχει πει κανένας λαός, κανένα κράτος, καμία ηγεσία. Ναι, θα ενωθώ μαζί σου. Αυτές είναι ελπίδες ψεύτικες, αυταπάτες. Αυτός που λέτε τώρα και που περιγράφετε, δηλαδή, τι Λεβέντη, θέλω να πω, ότι είναι έχουμε... πολιτικός σχεδιασμός στο χάρτη και όχι στην κοινωνία. Ναι, εγώ, ενώ η Ένωση Κεντρών έλεγε κόφτε τα προνόμια που κακώς υπάρχουν. Κόφτε τα χρήματα των κομμάτων. Ακόμη και χθες τα κόμματα πήραν λεφτά. Η Ένωση Κεντρών πώς θα κάνει εκλογές χωρίς λεφτά. Με τα ποδάρια μας, με τη βενζίνη μας, με τα αυτοκίνητά μας. Τα κλεμμένα γύρισαν πίσω. Όχι βέβαια, αλλά άλλο λέω τώρα. Τα χρήματα που έβγαλαν έξω οι μεγάλοι οι 12.000 γύρισαν πίσω. Οι 12.000 αποσπασμένοι. Δεν το αναφέρατε αυτό όμως, κύριε Λεβέντη. Τα κλεμμένα πώς να γυρίσουν πίσω. Ό,τι βγαίνει, αφού τα ξέρουν ποιοι. Έχουν ξαναγυρίσει ποτέ πίσω. Το ΚΕΦΟΜΕΠ. Το λέω για πέμπτη φορά σε αυτό το δελτίο. Το ΚΕΦΟΜΕΠ είναι το κέντρο φορολόγησης μεγάλου πλούτου που έχει αναλάβει να δει τι συμβαίνει με τις λίστες, τι συμβαίνει με τα λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό όταν έγινε το μεγάλο μπαμ και ποτέ δεν φορολογήθηκαν και δεν γύρισαν πίσω. Γιατί άρα. Σε μένα το λέτε. Ξέρετε γιατί. Στο ΚΕΦΟΜΕΠ εσείς ως πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών το ρωτήσατε, την υπηρεσία τη ρωτήσατε, για ποιο λόγο δεν είναι παραγωγική. Η υπηρεσία μπορεί να θέλει να έχει την πρόθεση να κάνει την. Άμα ήθελε να ήταν παραγωγική, δεν θα παρετούνταν το Φεβρουάριο ο διευθυντής της, τον Μάρτιο ο υποδιευθυντής της και πέντε ελεκτές. Εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης έχω προτείνει να μην κάνουμε έτσι ένα κυνηγητό με λίστες, γιατί και αυτό είναι. Μπορεί άλλοι να μείνουν στις λίστες, αλλά να είναι πιο κλέφτες. Τι έχω προτείνει. Όσοι έχουν περιουσία πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, να θεσπιστεί η εφορία μεγάλου πλούτου, να ασχοληθεί μαζί τους. Είναι 20.000 περιπτώσεις με περιουσία πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Μετά να κατέβει ο πύχης στα 5 εκατομμύρια ευρώ. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι 86.000 περιπτώσεις. Έτσι στοχευμένα θα μπορούσε το κράτος να εισπράξει χρήματα. Διαφορετικά, ένας οδοντογιατρός κλέβει, ένα μαγαζί στην Ίδρα κλέβει, βρήκαμε ένα εστιατόριο που κλέβει, αυτά είναι ηλικιότητες και είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Αν ήθελε το κράτος να εισπράξει λεφτά, έπρεπε στοχευμένα και μεθοδικά συνολικά στον πλούτο να ψάξει και είμαι σίγουρος ότι εκεί το 90% των περιπτώσεων έχλεβαν και φοροδιέφευγαν. Δεν το κάνουν όμως αυτό και προτιμούν χαοδός να διαδίδουν ότι ψάχνουν και να αφήνουν την προτεραιότητά σας αν εκλεγείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Λεβέντη. Προτεραιότητά μας είναι να μην πάρω το μισθό μου. Εγώ, αν εκλεγώ σαν Βασίλη Λεβέντη, γιατί είμαι και εγώ υποψήφιος στη λίστα,
Γιατί τώρα δεν υπάρχει αρχηγός, από ό,τι βλέπετε, είναι όλοι με σταυρό. Σταυρός. Λοιπόν, θα παραιτηθώ από τους 18.000 ευρώ από το μισθό μου. Θα μου πείτε γιατί θα το κάνω, είμαι πλούσιος? Όχι. Απλά πιστεύω ότι όταν ανοίγουν οι γιαγιές στο σκουπιδοντενεκέ για να πάρουν αποφάγια. Όταν κόβονται μισθοί και συντάξεις, δεν μπορείς να πλώνεις το χέρι να παίρνεις 18.000 ευρώ. Και η Ένωση Κεντρών ακόμα θα δικαιούται κάποια λεφτά από, από την Ευρωβουλή. Ούτε αυτά θα λάβω. Θα παραχωρηθούν στον ελληνικό λαό, στο κράτος. Όχι, δεν το κάνω όπως η Χρυσή Αυγή να παίρνω και να λέω τα δίνω σε πολύ τον κυχωτικό ακούγεται αυτό όμως, δεν κύριε Λεβέντη. Εγώ θα το κάνω. Γιατί δεν ξεκουράζεστε και να μην χαλάτε και βενζίνες και ταλαιπωρήστε. Θα το κάνω. Για να φέρω ανθρώπους σαν τον Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έχει 150 φορές μεγαλύτερη περιουσία από μένα, σε δύσκολη θέση. Και για να, αποδείξω και μάλιστα στην Αθήνα έκανα μια εκπομπή και με ρώτησαν ποιον να ψηφίσουμε για Δήμαρχο Αθηναίων. Λέω όποιον υποσχεθεί ότι δορίζει το μισθό του στο δημόσιο. Ότι δηλαδή δεν θα πάρει μισθό. Φαντάζομαι όμως ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στην κάλπη να ψηφίσει αυτόν που θα κάνει δώρο το μισθό του. Εγώ θα προτιμούσα να τον κρατήσετε και να μας πείτε τι θα κάνετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, εγώ όμως θα τον δωρήσω και θα σας πω τι θα κάνω. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρετε γιατί το κάνω αυτό, σας λέω. Διότι θεωρώ. Είναι κατανοητό, κύριε Λεβέντη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μισθή αυτή την ώρα που υποφέρει ο άλλος. Μήνυμα περνάτε. Αυτό είναι κατανοητό. Και θα το κάνω για να προκαλέσω και τους άλλους. Είτε και τα σημαντικά όμως, τι ποιες είναι οι προτεραιότητες του Ευρωκοινοβουλίου. Οι προτεραιότητες λοιπόν πιστεύω ότι είναι των Ευρωβουλευτών των Ελλήνων να επιτύχουμε κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά το δυνατόν. Δηλαδή ευθύ η Ευρώπη να αναλάβει ένα βάρος. Να απαλλάξει από ένα βάρος, μάλλον να αναλαμβάνουσα ένα βάρος, να απαλλάξει την Ελλάδα από το ένα μέρος του χρέους, σοβαρό. Δεύτερον, να μεριμνήσω τα 90 δις που φύγανε στο εξωτερικό τα χρήματα, να επιστρέψουν υπό μορφή κινήτρων, θα το δούμε αυτό πώς, γιατί όταν ένας Γερμανός ερωτάται, έλα να κάνεις επενδύσεις στην Ελλάδα, απαντά, μα εσείς φύγαν οι Έλληνες με 90 δις εκτός Ελλάδος, θέλετε εμείς οι ξένοι να έρθουμε? Ο Γερμανός καλά θα κάνει να μας πει γιατί δεν δίνουν τις γερμανικές αποζημιώσεις. Εντάξει, και καλά θα κάνει τώρα και η κυβέρνηση να απαντήσει στον ελληνικό λαό, γιατί μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν υπογράψει ακόμα συνδικηρύνηση με τους Γερμανούς. Αλλά το 90 δις που φύγανε έξω την τελευταία τριετία είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Βεβαίως. Γιατί είναι από Έλληνες που δεν είναι πατριώτες, που επειδή κινδύνευσαν ή εφημολογήθηκε ότι κινδύνευαν τα λεφτά τους, σηκώθηκαν και τα πήραν. Και ξέρετε τι θέλουν αυτοί, να πάμε δραχμή τώρα να πτωχεύσουμε, ώστε να τα πενταπλασιάσουν τα λεφτά τους. Σωστό. Γιατί οι μόνοι που θα ωφεληθούν, σωστό, αν πάμε στη δραχμή, είναι οι φοροφυγάδες που τα βγάλαν έξω. Λοιπόν, αυτά θα προσπαθήσει η Ένωση Κεντρών. Τώρα όσον αφορά που είπατε για τις αποζημιώσεις, θα παρακαλέσω κύριε Γιώργο και κύριε Γιάννη που είστε φίλοι μου εδώ στη Λαμία, επειδή έχω διατελέσει στη Γερμανία για ένα διάστημα, για σπουδές βέβαια, να σας πω ότι δεν θα πάρουμε τίποτα από εκεί. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία παραμύθια. Κάποιοι που κυκλοφορούν και λένε ότι έχουν 600 δις να πληρώσουν το χρέος. Είναι το πρώτο εμπόριο ελπίδας. Είναι παραμύθι. Κάποιοι άλλοι που λένε ότι έχουμε από κάτω πετρέλαια και φυσικά αέρια και μπορούμε να πάρουμε ένα τρεις, λένε. Και κάποιοι άλλοι που κυκλοφορούν και λένε ότι η Γερμανία μας χρωστάει ένα τρεις. Σας λέγω λοιπόν ότι το 60 όταν πήγε ο Καραμαλής, ο γέρος, ο Κωνσταντίνος, στη Γερμανία, όταν γινόταν η μεγάλη βιομηχανική επανάσταση στη Βόνη και μειωνόταν ο αριθμός των εργαζομένων γιατί μπαίνανε σύγχρονα μηχανήματα στη βιομηχανία της Γερμανίας, στην παραγωγική μηχανή, ήταν 400.000 Έλληνες εργάτες που κινδύνευε να φύγουν. Την εποχή εκείνη έφυγαν Βούλγαροι, Τούρκοι, Πέρσες, φύγανε πολλών εθνικοτήτων εργάτες που ήταν στη Γερμανία. Φύγαν κάπως βιαίως. Ο Καραμαλής διαπραγματεύτηκε την παραμονή τους, διότι αν αυτοί οι 400.000 επέστρεφαν εδώ χωρίς δουλειές, χωρίς υποδομή, θα γινόταν επανάσταση. Ουσιαστικά παραιτήθη. Άρα λοιπόν λέτε ξεκάθαρα. Παραιτήθη και έλαβε 160 εκατομμύρια μάρκα. Άρα λοιπόν λέτε ξεκάθαρα ότι. Ότι υπάρχουν μαγνητοτενίες. Υπάρχουν μαγνητοτενίες στη Βόνη. Και το γλέζω γιατί τον αφήνουν και κάνει αυτά που κάνει, προφανώς και αυτοί που τον αφήνουν, ενώ γνωρίζουν την πραγματικότητα, κάνουν και αυτοί εμπόριο ελπίδας. Σας είπα, τρία εμπόρια γίνονται αυτή τη στιγμή. Κάποιοι που κυκλοφορούν στα κανάλια και λένε έχουμε 600 δις και η κυβέρνηση δεν τα παίρνει. Ένας άλλος Βελόπουλος με κάτι άλλο που λένε έχουμε ένα τρεις από κάτω και δεν τα παίρνουμε. Και αυτό το τρίτο αφήνει το γλέζο να εκτίθεται. Μάλιστα. Ο γλέζος είναι αγωνιστής καλός.
αλλά είναι 93 ετών. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία, θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε πολλά αγροτικά ζητήματα, Γιώργο, και το θέμα των ακτινιδιών χθες που είδαμε. Θα δώσω μια συνέχεια. Σε λίγο κοντά μας θα είναι και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας μετά τις εκλογές, ο κύριος Παπαθανασόπουλος, καθώς και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο. 7 days φρυγανιές παξιμαδιού. Δεν θα σου αφήσω ούτε ένα ψυχουλάκι. Σου το λέω ότι θα σε κάνω μια μπουκίτσα. Νόστιμη πολύ ξεροψημένη φρυγανίτσα. Θα σε φάω, θα σε φάω. Θα το ξέρεις, θα σε κάνω μια μπουκίτσα. 7 days φρυγανιές παξιμαδιού. Οι φρυγανιές όπως δεν τις περιμένατε. Yes. It's the immigrants. Μην το αφήσετε να σας ξεφύγει. Fiat Eco Bonus στις εκδόσεις Twin Air 500 και 500L με τριπλό όφελος απόσυρσης. Μέσα στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, σκεφτήκαμε να σας προσφέρουμε απλόχερα την παραγωγή μας από το Καστρί. Το κρεοπωλείο «Το Παλιούρι» στην Αβέροφ 41 φτιάχτηκε από την οικογένεια Μπαλή για να είναι δίπλα σας με τα πιο υγιεινά, ντόπια κρέατα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε κατόπιν παραγγελία σας γαρδούμπες, κοκορέτσι και σπλινάντερο. Γιατί το Παλιούρι δεν είναι γούρι, είναι ποιότητα. Αβέροφ 41. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Πετρέλαιο. Τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τώρα στην Expert Καβαδίας για 10 ημέρες χαρίζουμε το ΦΠΑ σε όλα μας τα είδη. Φέτος στις γιορτές όλοι μπορούν να κάνουν αγορές. Θέμα επίπλων Πλάτων Καραθανάσης. Στο κατάστημά μας στη Μεγάλη Βρύση θα βρείτε συναγώνιστες προσφορές. Γωνία που γίνεται κρεβάτι από 900-500 ευρώ. Σαλόνι τριθέσιο, διθέσιο με σκαμπό από 1500-900 ευρώ. Καναπές που γίνεται κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο από 350-250 ευρώ. Κρεβάτι μονό με στρώμα από 380-220 ευρώ. Κρεβάτι διπλό με στρώμα από 480-350 ευρώ. Κατάστημα επίπλων Πλάτων Καραθανάσης. Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφή Αλαφροπάτη, Παθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη ατζέντα. Πριν περάσουμε στο αγροτικό ρεπορτάζ, Γιώργο, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται πολλές πολιτικές εκδηλώσεις. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζει το ευρωψηφοδέλτιο ο Αλέξης Τσίπρας, όπως επίσης και ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Μια διαφορετική διακαναλική συνέντευξη από αυτές που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ακριβώς. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα και όλη τη συνέντευξή του αμέσως μετά το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Αυτό η ανακοίνωσή μας αφορούσε δημοσιεύματα πάνω μοιότυπα πως έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και μου και συμφωνία των δύο κομμάτων στο επίπεδο των αρχηγών τους για τις πρωτοβουλίες αναθεώρησης του συντάγματος. Αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει συμβεί και άρα έπρεπε να το διευκρινίσουμε. Επιπλέον, η χώρα σίγουρα πρέπει να συζητήσει με ηρεμία και υπευθυνότητα για το συνταγματικό της πλαίσιο και σίγουρα το Σύνταγμά μας
όπως και κάθε σύνταγμα στην Ευρώπη, έχει ανάγκη αλλαγών. Από την τελευταία πραγματική αναθεώρηση πέρασαν περίπου 15 χρόνια, το 2001, και μεσολάβησε μια κρίση που μας έχει κάνει όλους σοφότερους. Και πρέπει να δούμε τι θεσμικές αλλαγές απαιτούνται σε σχέση και με την εμπειρία της κρίσης. Αλλά για να πάμε σε αναθεώρηση, πρέπει να υπάρχει συνένεση. Το Σύνταγμα επιβάλλει τη συνένεση. Επιβάλλει 180 ψήφους. Και θα ήταν τραγικό λάθος και επικίνδυνο να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι πως υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης, ψηφίζουμε με 180, ανοίγει η διαδικασία αναθεώρησης, χωρίς να έχουμε πει προς ποια κατεύθυνση και με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα αλλάξουμε κάτι, και στην επόμενη Βουλή να έρθει η απλή πλειοψηφία, με 151 να διαμορφώσει το Σύνταγμα όπως θέλει. Άρα χρειάζεται συνένεση, όχι επί της ανάγκης αναθεώρησης, αλλά για την συγκεκριμένη αλλαγή, για κάθε συγκεκριμένη αλλαγή. Και αυτή η συνένεση δεν μπορεί να είναι συνένεση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να είναι συνένεση κυβερνητική, πρέπει να είναι συνένεση όλων των συνταγματικών δυνάμεων. Μα για να επιδιωχθεί αυτό, κύριε Κουρή, πρέπει πρώτα... Την Παρασκευή θα ανακοινωθεί. Ας ανακοινώσει ο καθένας ό,τι θέλει, μπορεί να ανακοινώσει ελεύθερα, καλοδεχούμενα. Υπάρχουν ιδέες κατατεθειμένες στη συζήτηση αυτή. Απευθύνεσαι σε μένα που έχω γράψει βιβλία επί βιβλίων για το θέμα αυτό και έχω παρουσιάσει εδώ και χρόνια όχι μόνο πολιτικά αλλά και επιστημονικά συγκροτημένες προτάσεις αναθεώρησης του συντάγματος. Λοιπόν, εδώ το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να έχουμε πολιτικές προϋποθέσεις σοβαρότητας, ενότητας, συνένεσης. Εδώ υπάρχουν συνθήκες συμβολικού εμφυλίου πολέμου. Εδώ υπάρχει μια μιζέρια, μια μικροκομματική αντίληψη. Δεν αναγνωρίζει κανείς σε κανέναν τίποτα. Πώς θα μπούμε σε μια συζήτηση για τους θεσμούς, για τη Βουλή, για το εκλογικό σώμα, για το εκλογικό σύστημα, για τις περιφέρειες, για τη δικαιοσύνη? Μπορεί να υπάρξει αυτό που ζητάμε. Αυτό μπορεί να υπάρξει. Η συνένεση. Και πρέπει να υπάρξει. Αλλά για να συνοηθούμε στις θεσμικές αλλαγές που αφορούν μια γενιά ολόκληρη, πρέπει πρώτα να μπορούμε να συνοηθούμε για το αν η χώρα βγαίνει από την κρίση ή δεν βγαίνει. Πρέπει να μπορούμε να συνοηθούμε αν είμαστε μέσα στην Ευρώπη ή δεν είμαστε. Μέσα στο ευρώ ή έξω από το ευρώ. Πρέπει να μπορούμε να συνοηθούμε εάν η Ευρώπη είναι κάτι απειλητικό ή είναι κάτι καλό. Πρέπει να μπορούμε να συνοηθούμε για το αν έχουμε μπροστά μας ένα στόχο που τον παλεύουμε εθνικά, η ολοκλήρωση της εξόδου από το μνημόνιο και την κρίση, ή αν θα κλαίμε και θα οδυρόμαστε επειδή υπάρχει περίπτωση να βγούμε από την κρίση. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει τώρα, σε αυτή την αστεία κατάσταση. Υπάρχει όμως και ένα. Λοιπόν, Γιώργο, είπαμε όλη την διακαναλική συνέντευξη. Θα την δούμε αμέσως μετά το πέρας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Αναλυτικά τα όσα δηλώνει στην συνέντευξή του στους τρεις δημοσιογράφους. Να πούμε όμως ξανά ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου από τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, θα συνδεθούμε με την δημόσια τηλεόραση να δούμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα. Καθώς όλα δείχνουν πλέον ότι ανεβαίνουν οι στροφές συνολικότερα στο προεκλογικό σκηνικό. Πάμε να δούμε τι δηλώνει από το Βήμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Πώς σύμφωνα θα γίνει η κυβέρνηση στην Ελλάδα και η αριστερά, η ευρωπαϊκή, θα αλλάξει τους συσχετισμούς στην Ευρώπη προς όφελος των λαών, προς όφελος της δημοκρατίας.
Εντάξει, και από αυτό θα έχουμε την ευκαιρία έτσι, να δούμε ακριβώς. Ρεπορτάζ αύριο. Πέσαμε πάνω στο προμόσιο. Στο προμόσιο και στο γρήγορο μοντάζ έτσι, για την προεκλογική και όχι μόνο δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ και για τα δύο περιστατικά, πολιτικά περιστατικά, στα αυριανά μας. Ανακοινώσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών και όχι μόνο με αναλυτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε ξανά στο αγροτικό δελτίο τώρα, εδώ σε τοπικό επίπεδο. Πάμε λίγο στις εκλογές που είχαν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας. Καθώς μετονομάσετε, θα μας τα πει ο πρόεδρος, ο κύριος Θανάσης Παπαθανασόπουλος, που είναι κοντά μας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλή συνέχεια θα πούμε, γιατί τα πράγματα είναι γνώριμα. Απλά αλλάζουν λίγο οι ταυτότητες, να πούμε, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Τι αλλάζει ως προς το τυπικό κομμάτι? Πιστεύω ότι η αλλαγή δεν είναι μόνο τυπική, κύριε Βούτσινε. Η αλλαγή είναι και ουσιαστική. Κατά τις χθεσινές διαδικασίες προσήλθαν από το 252 μέλη και ψήφισαν τα 248 για να εκλέξουν... Από τα 252 ψήφισαν τα 248, πρόεδρε. 248 για να εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τους. Την εταιρεία με την οποία πλέον θα έχουν άμεση σχέση και τυχόν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα θα είναι σε άμεσα θα αφορούν τους παραγωγούς μέλη της εταιρείας. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον εκλέκτορες οι οποίοι ψηφίζανε για λογαριασμό των συνεταιρισμών που ήταν αντιπρόσωποι στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών. Δεν υπάρχει πλέον Ένωση Συνεταιρισμών, αλλά Ένωση Προσώπων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά πλέον. Ναι. Ο φορέας βέβαια παραμένει όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση, το αφημί, τις δραστηριότητες όπως ήτανε, τις ίδιες δραστηριότητες θα έχει, όμως η φιλοσοφία θα είναι διαφορετική και η λήψη των αποφάσεων εντελώς διαφορετική. Αυτό που ενδιαφέρει ακριβώς, δηλαδή η φιλοσοφία, το μοντέλο αυτό. Στη Γενική Συνέλευση πλέον θα παίρνονται αποφάσεις, θα καθορίζονται η στρατηγική της εταιρείας, του συνεταιρισμού, άμεσα από τους ενδιαφερόμενους μέλη αγρότες, οι οποίοι, όπως προείπα, θα περιμένουν θετικά αποτελέσματα και γι' αυτό θα αγωνίζονται. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει και μια ουσιαστική πλέον αλλαγή. Φυσικά από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Ήμασταν συνηθισμένοι σε ένα μοντέλο το οποίο λειτουργούσε εδώ και 80 χρόνια. Το πούμε για μια ακόμη φορά, κύριε Πρόεδρε, γιατί ρωτάει και ο κόσμος. Είστε πλέον πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας. Δεν είναι η Ένωση Αγροτικών. Όχι, όχι. Είμαστε πλέον. Έχει αλλάξει πλέον. Ένωση Προσώπων. Ακριβώς. Σαν εταιρεία δηλαδή είναι η δομή της, να το πούμε, κύριε Παπαθανασόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει γίνει πιο ευέλικτο το σχήμα. Έχει να σας πω, ο συνεταιρισμός από την εταιρεία έχει μια τεράστια διαφορά. Εμείς έχουμε συνεταιρισμό, μερίδα τη συγκεκριμένη την οποία έχουμε ανακοινώσει και οποιοδήποτε παραγωγός πληρώνει τη συγκεκριμένη μερίδα έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχουν, δεν είναι όπως είναι οι μετοχές που κάποιος μπορεί να έχει 50, 100 ή 1000 μετοχές. Ο παραγωγός εδώ ή 30 στρέμματα καλλιεργεί, 300 ή 600, έχει μία μερίδα. Αυτή είναι η διαφορά του συνεταιρισμού από τις ανώνυμες εταιρείες ή από τις άλλες εταιρείες. Δηλαδή όλοι οι συνεταίροι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Οι στόχοι σας ουσιαστικά πλέον για την ανάπτυξη, ποιοι είναι οι στόχοι μας? Και η συνεργασία με τους αγρότες, έτσι. Στόχοι μας. Η συνεργασία με τους αγρότες πρέπει να μπει σε μια διαφορετική βάση. Τώρα πλέον απευθυνόμαστε σε αγρότες μέλη και σε αγρότες μη μέλη. Διότι ο συνεταιρισμός θα εξακολουθεί να συναλλάσσεται φυσικά και με αγρότες οι οποίοι δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού. Αυτοί οι οποίοι είναι μέλη του συνεταιρισμού θα κοιτάξουμε να τους οργανώσουμε σε ομάδες παραγωγών μέσα στο συνεταιρισμό, ομάδα βαμβακοπαραγωγών, δημητριακών, γάλακτος, ελαιοπαραγωγών, ριζοπαραγωγών κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι θα αποφασίζουν και θα κάνουν κάποιες προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο θα τις επεξεργάζεται, θα αποφασίσει και θα έχει και την τελική ευθύνη. Θα κοιτάξουμε να προωθήσουμε τη συμβολιακή γεωργία.
με αυτόν τον τρόπο, διότι πιο εύκολα πλέον, δεν θα έλεγα τη λέξη ελέγχονται, αλλά συζητούν και έχουν μια υπεύθυνη θέση οι παραγωγοί αυτοί, οι οποίοι πήραν την απόφαση να αγοράζουν, να πουλάνε στο συνεταιρισμό, να είναι μέσα στο συνεταιρισμό. Βέβαια και οι παλιότεροι νόμοι περί συνεταιρισμών αυτό το προβλέπανε, αλλά δυστυχώς είχαμε τα φαινόμενα κάποιος να είναι στέλεχος του συνεταιρισμού, ακόμα και μέλος της διοικήσεως, και να συναλλάσσεται με τους ιδιώτες. Αυτό ο νόμος τουλάχιστον και το καταστατικό δεν το επιτρέπει. Υπάρχουν κάποιες αρχές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα πετύχουμε κάτι καλύτερο. Θεωρείτε ότι αυτό το νέο μοντέλο θα βοηθήσει περισσότερο όμως τον αγροτικό τομέα? Φυσικότατα θα βοηθήσει. Επαναλαμβάνω και πάλι, χρειάζεται χρόνος. Εμείς θα κοιτάξουμε να το στήσουμε όσο το δυνατόν σωστότερα από την αρχή, διότι δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει η νοοτροπία 80 ετών. Πιστεύω όμως ότι τελικά σε βάθος χρόνου θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, διότι η πρώην Ένωση Κοινή Συνεταιρισμός Λαμίας έχει τις παραγωγικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν. Δεν είναι δηλαδή ένα συνεταιρισμό σφραγίδα και τα οικογιστήρια δουλεύουν, κυρίως η βιομηχανία γάλακτος δουλεύει, τα ξηρατήρια και όλες οι δραστηριότητες μέχρι σήμερα είναι σε ενέργεια. Το μήνυμά σας, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε προς τους πολίτες που μας βλέπουν, μας ακούν, τι τους λέτε? Εμείς, εγώ κύριε Στεριόπουλε, με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω για μια ακόμη φορά αυτό το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές αυτά τα χρόνια τα οποία ασχολούμαι το συνεταιριστικό κίνημα, ότι το συνεταιριστικό προϊόν είναι πάντα το ποιοτικότερο. Όπου να βρεθεί ο πολίτης, όπου να βρεθεί ο καταναλωτής, να κοιτάζει να προτιμάει πρώτα τα συνεταιριστικά προϊόντα. Από το γεγονός και μόνο ότι ένα προϊόν είναι συνεταιριστικό, εγώ βάζω το χέρι, διαβεβαιώ τους πάντες ότι σημαίνει ότι είναι και ποιοτικό. Εγώ αυτό έχω να πω στους πολίτες, ειδικά στους πολίτες της Φθιώτιδος. Θέλω να τους πω να εξακολουθήσουν να εμπιστεύουν τη βιομηχανία γάλακτος. Εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Θα το μεγαλώσουμε? Φυσικά αυτό το σχέδιο που είναι πολύ επιτυχημένο. Φυσικά θα το μεγαλώσουμε. Έχουμε στο μυαλό μας για κάποια πρακτορία όπως έχουμε στην Πατρόκλου. Πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα σχέδιο να αναπτυχθεί περαιτέρω η δραστηριότητα της βιομηχανίας γάλακτος, διότι πράγματι είναι μια όαση μέσα στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Καλή συνέχεια με το νέο μοντέλο, με τη νέα ταυτότητα την οποία αναφέρεται πλέον ως αγροτικός συνεταιρισμός. Καλή συνέχεια και να πούμε ότι αύριο συγκροτήσετε σε σώμα, απλά για τυπικές διαδικασίες. Αύριο έχουμε την κατανομή. Είστε ξανά στην θέση του Πρόεδρου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Παπαθανασόπουλε. Λοιπόν, πριν δούμε τα υπόλοιπα αγροτικά θέματα, συνδεθούμε, αν μπορούμε παρακαλώ, με την Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Είναι στο βήμα ο κύριος Τσίπρας για την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Η Ευρωπαϊκή, που κάποτε ξεκίνησε ως κοινότητα ισότιμων κρατών, εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε ένωση ιδιοκτητών της Ευρώπης από τη μια και υποτακτικών από την άλλη. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγμα. Η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε υποδεικνύουν απροσχημάτιστα στους Έλληνες τι πρέπει να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Και μάλιστα με πιο επιτακτικό τρόπο από ό,τι ενδεχομένως να το κάνουν, αν το κάνουν, απευθυνόμενοι στους πολίτες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τους Βαβαρούς ή τους πολίτες της Αξονίας. Γιατί εδώ έμεσα ή άμεσα απειλούν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι αν δεν στηρίξουν τον κύριο Σαμαρά και την ακροδεξιά συμμορία του Μαξίμου, τότε θα έρθουν σκληρές τιμωρίες. Αυτή η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, αυτή η Ευρώπη του διχασμού, αλλά και της φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης, δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη που οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε και ονειρευόμαστε. Η δική μας Ευρώπη, η Ευρώπη των λαών και των κοινωνικών κινημάτων, είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Αυτή η Ευρώπη, η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ και των τραπεζιτών, δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Αυτή την Ευρώπη εμείς θα την αλλάξουμε με την ψήφο και τους αγώνες μας, με την ψήφο στην Ελλάδα, την ψήφο όμως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που θα δημιουργήσει νέους συσχετισμούς.
Διότι αν αυτή η Ευρώπη και αυτή η Ελλάδα σε κάποιους αρέσουν, τότε δεν έχουν παρά να πειθαρχήσουν στις γερμανικές εντολές. Ας στηρίξουν και ας ψηφίσουν εκείνους που με επίσημη γερμανική βούλα αναδείχθηκαν οι καλύτεροι ανελάδοι αντιπρόσωποι των γερμανικών συμφερόντων και των συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Εμείς πάντως δεν έχουμε τέτοιο σκοπό, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο σκοπό. Στην διακήρυξή μας για τις ευρωεκλογές του 2009, πέντε χρόνια πριν θυμάμαι, περιγράψαμε λέξη προς λέξη το σχέδιο των αγορών και της συντηρητικής ευρωπαϊκής νομεκλατούρας που οδήγησε στη σημερινή τεράστια οικονομική κρίση, που εξελίχθηκε σε μια πρωτοφανή στην αγριότητά της επέλαση ενάντια σε όσα κατέκτησαν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι και οι ευρωπαϊκοί λαοί με αγώνες και θυσίες για πολλές δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε θυμάμαι είπαμε, αυτή δεν είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Είπαμε, δεν μοιραστήκαμε τα κέρδη σας, δεν θα πληρώσουμε την κρίση σας. Και ζητήσαμε μαζί με τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και την Ευρωομάδα μας να αλλάξουμε το τοπίο. Και όλο το χρονικό διάστημα από τότε, όταν άλλοι συμμετείχαν σε ανακτοβούλια καταστροφής και προσυπέγραφαν μνημόνια ισοπαίδωσης, εμείς αντιπαλεύαμε και εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την πολιτική. Και με αυτή την προσπάθειά μας καταφέραμε πολλά. Στεκόμαστε έτσι σήμερα μπροστά σε κάθε πολίτη της Ευρώπης και λέμε ένα πράγμα. Δεν πάει άλλο. Η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ δεν μπορεί να είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Η Ευρώπη του αύριο, του μέλλοντος για τους λαούς μας. Η Ευρώπη ή θα κάνει τώρα ένα άλμα προς το φως, προς τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας, ή θα την καταπιεί ο σκοτεινός μεσαίωνας στον οποίο την οδηγούν. Γι' αυτό και επήγει να απαντήσουμε. Λοιπόν, θα δούμε, είπαμε, αναλυτικά ρεπορτάζ και στα επόμενα μας δελτία. Πάμε τώρα ξανά στο αγροτικό θέμα. Θέμα το οποίο αναδείξαμε και χθες, Γιώργο. Θα δώσουμε συνέχεια με το μπλόκο στα ακτινίδια παραγωγών από την περιοχή του Σπερχιού, όπου δεν έμπαινε η σφραγίδα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εδώ στην περιοχή Φθιώδας, γιατί εντόπισε ένα μικρόβιο, ένα παράσιτο πάνω στο ακτινίδιο. Ο ΣΠΟΠ δεν μπορούσε, λέει η Διεύθυνση. Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε τι υπόθηκε χθες συνολικότερα και θα επιστρέψουμε να έχουμε το τελευταίο ρεπορτάζ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, που θέλει να αναπτύξει απόψεις και συνομιλεί βεβαίως και με τους εμπόρους της περιοχής αλλά και με τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Σε δύο στρατόπεδα έχουν χωριστεί παραγωγή και έμποροι ακτινιδίων με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας νομού Φθιώδας, καθώς όπως υποστηρίζουν οι πρώτοι, οι έλεγχοι που έγιναν από γεωπόνο της υπηρεσίας δεν δικαιολογούν την μη χορήγηση πιστοποιητικών για την εξαγωγή του προϊόντος. Αντίθετα, η υπηρεσία απαντά λέγοντας πως το προϊόν που έχει χαρακτηριστεί και ως ΠΟΠ δεν μπορεί να εξαχθεί στην συγκεκριμένη αγορά της Ρωσίας, καθώς έχει προσβληθεί το ακτινίδιο από ένα παράσιτο. Είχαμε τον υπεύθυνο υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργίας, ο οποίος ήρθε να κάνει τον ποιοτικό έλεγχο για να μπορέσουν να φύγουν τα φορτία προς τη Ρωσία. Παρουσία και των εμπόρων από τη Ρωσία. Εκείνο το οποίο είδαμε, μάλλον δεν είδαμε, ήταν αυτό το οποίο ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Γεωργίας έβλεπε. Μόνο αυτός. Τι είδε δηλαδή? Δεν μας εξηγούσε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα και το προϊόν είναι ακατάλληλο προς εξαγωγή. Έχουμε ποιοτικό προϊόν, ξέρουμε τι έχουμε. Βρισκόμαστε όμως τώρα αυτή τη στιγμή και πέρσι σε 2-3 περιπτώσεις και φέτος πριν 2 εβδομάδες μας απορρίψαν 2 φορτία η υπηρεσία ανάλογη με το πρόσχημα ότι βρήκε κάποια στίγματα από ένα έντομο το οποίο θεωρείται ότι δεν πρέπει να ταξιδέψει για τη Ρωσία. Εμείς είχαμε αντίθετη άποψη. Σήμερα, τρίτη περίπτωση, όταν ρωτάμε ποιο είναι το πρόβλημα για το συγκεκριμένο φορτίο, το φωτογραφίζουμε. Το βλέπουν 15 παραγωγοί και εγώ ίδιος που έχω εμπειρία στο αντικείμενο. Δεν βλέπω τίποτα εντελώς. Και αυτός με τα δικά του μάτια βλέπει κάτι, εκεί είναι απορίας άξιων. Τι βλέπουν οι άνθρωποι.
Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να βγει η χώρα, να βελτιώσουμε το εισόδημά μας, να πάει η επιχείρηση μπροστά και παράλληλα να βοηθήσουμε τη χώρα μας αυτό το εμπορικό ισοζύγιο που λέμε ότι είναι ελλειμματικό, στο μέτρο του δυνατού και σε αυτό που μας αναλογεί, να πετύχουμε κάτι. Προσκοπική εξέταση και παρατήρηση είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και με την επιστημονική προσέγγιση του θέματος. Δηλαδή εδώ διαπιστώθηκε από τον φυτογειονομικό ελεγκτή η παρουσία αυτού του επιβλαβούς εντόμου και θα έπρεπε να μην χορηγηθεί έγκριση για τη διακίνηση αυτού του φορτίου μόνο προς τη Ρώσικη Ομοσπονδία, διότι η Ρώσικη Ομοσπονδία έχει με τον Υπουργό Γεωργίας έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας ένα μνημόνιο με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν όλα τα προϊόντα, τα αγροτικά, τα κτηνοτροφικά κτλ. Προκειμένου να εισαχθούν στη Ρώσικη Ομοσπονδία. Μα... κάτι το οποίο είναι παθογόνο όσον αφορά για την υγεία. Εμείς όσον αφορά, δηλαδή επειδή ένα προϊόν ΠΟΠ σπερχιού το ακτινίδιο, έχουμε υποχρέωση να διαπιλάξουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά σε υψηλό επίπεδο ένα αυτό. Και δεύτερον ότι εφόσον αυτή η απέτηση μπαίνει μόνο προς τη Ρώσικη Ομοσπονδία, δηλαδή Ρωσία, Καζακστάν κτλ. Μάλιστα, οι Ρώσοι έμποροι, μιλώντας στο φακό του ΕΝΑ, ενίσχυσαν τις απόψεις των παραγών ακτινιδίων, υποστηρίζοντας και οι ίδιοι πως δεν παρατήρησαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Продукция очень хорошая, потому что уже второй год мы работаем с Кириллом Серафимом и с этой фирмой, потому что вся продукция сертифицирована, и все наши клиенты, супермаркеты, куда поставляем киви, довольны этой продукцией. Λέει ότι το προϊόν που στέλνουμε, οι παιδί συνεργαζόμαστε με κύριο Μάκη αρκετό καιρό, πάνω από 2 χρόνια, όλα με certificate, με πιστοποιήσεις, με τα πάντα που έχει το προϊόν και εκεί που στέλνουμε στα παραλήπτες μας, είναι πολύ ευχαριστημένοι και είναι ζητούμενο το κομμάτι. Ξανά μας ζητάνε να προχωρήσουμε, δηλαδή συνεργασία. Και με το λόγος, όπως μας κόψανε, όπως είπε ο κύριος Μάκης, 2 εβδομάδες προηγουμένως ένα αυτοκίνητο, έχουμε χάσει ένα πολύ σοβαρό συμβόλαιο με κάποιους τελικούς παραλήπτες σαν σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που μας βγάλανε και πρόστιμο. Βλέπετε τι γίνεται όταν γίνονται προσπάθειες προς το καλό, προς το νέο, προς το διαφορετικό. Άνθρωποι, αγρότες από την περιοχή μας, κάναν το ανθρωπίνο δυνατόν να πουλήσουν το προϊόντο τους σε μια αγορά του εξωτερικού και μάλιστα σε πολύ καλές τιμές. Σε κανένα μα κανένα κράτος του κόσμου δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί αυτό και να βρουν το παραμικρό κόλλημα ούτως ώστε να μην μπορέσουν να πουλήσουν το προϊόν τους και κόλλημα όσον αφορά την υπηρεσία. Μιλάμε για ελέγχους, μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, μιλάμε δεν προλαβαίνουμε κτλ. Λοιπόν, κύριε, οι έλεγχοι ξέρετε που γίνονται. Οι έλεγχοι γίνονται από τη μέρα που φυτεύεται το δέντρο το ακτινίδιο και γίνονται κάθε μέρα στο χωράφι του παραγωγού. Έτσι δουλεύουν οι κρατικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Δεν έρχονται ότι και οι κρατικές υπηρεσίες όταν το προϊόν είναι στο τελάρο να το ελέγξουν. Πάνε και το ελέγχουν κάθε μέρα στο χωράφι του παραγωγού. Εάν δεν φτάσουμε εκεί, έτσι θα κοροϊδευόμαστε και θα λέμε διάφορα όταν έρχεται και ένας αγοραστής. Γιώργο, θα επιχειρήσουμε να ολοκληρώσουμε όσο μπορούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα φιλοξενήσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κωνσταντόπουλο, που είναι έμπορος μεσολαβητής όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριο Κωνσταντόπουλο, καλησπέρα. Τα είπαμε και χθες, τα λέμε και τώρα. Ακούσατε την άποψη. Ρωτώ πολύ σύντομα λοιπόν. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας λέει δεν μπορεί με αυτά που είδε να σας χορηγήσει το πιστοποιητικό. Δεν μπορούσε να παρανομήσει. Αυτό είπε ουσιαστικά ο κύριος Ρίζος. Κύριε Βούτσινε, κύριε Στεριόπουλε, ήρθα εδώ να προσπαθήσω να ξεδιαλύνω κάποια πράγματα στο μέτρο του δυνατού και όσο μπορώ και θέλω να δηλώσω ότι η αρχική εκτίμησή σας ότι είμαστε 2 στρατόπεδα, η παραγωγή, εγώ σαν διακινητής έμπορος, συσκευαστής και η Διεύθυνση Γεωργίας, νομίζω ότι ήταν ατυχής. Έτσι όμως δείχνει από το ρεπορτάζ. Είστε σε 2 αντίθετες πλευρές. Κάτσε για να δούμε. Μήπως είναι 3 τα στρατόπεδα. Από την δική μας τοποθέτηση και τη δική μας στάση, νομίζω ότι δεν μπορεί. Πόσα είναι τα στρατόπεδα, πείτε μας. Κανένα. Το στρατόπεδο είναι ένα. Το στρατόπεδο είναι ένα και πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μαζί στον κοινό στόχο. Ο κοινός στόχος είναι να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο που έχει πέσει.
Εσείς λέτε ότι η εικόνα που περιγράψατε χθες και η μία πλευρά και η άλλη, εφόσον δεν είναι διαφορετικά τα στρατόπεδα, αυτό δείχνει? Μπορεί εκείνη τη στιγμή, λόγω του ότι υπήρξαν κάποιοι ατυχείς χειρισμοί, το προϊόν από την έχει πρόβλημα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τότε η υπηρεσία τι εννοεί με αυτά που λέει? Γιατί δεν έδωσε το πιστοποιητικό? Εγώ αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι το εξής. Κάλιο προλαμβάνει, παράθυρα πέβαιν. Δηλαδή, εμείς για αυτή τη διαδικασία. Το προϊόν αυτό από πότε βρίσκεται, από πότε έχει τελειώσει η συγκομιδή του, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται? Η συγκομιδή έχει τελειώσει 15 Νοεμβρίου του 2013. 15 Νοεμβρίου του 2013 τελείωσε η συγκομιδή του ακτινιδίου. Περίπου. Και είναι στο ψυγείο. Και είναι στα ψυγεία. Είναι στα ψυγεία. Μάλιστα. Δηλαδή από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα έχουν περάσει 4 μήνες, 5. Πέντε μήνες, έτσι. Ωραία. Γιατί γίνεται τώρα λόγος για το μικρόβιο αυτό τη βαμβακάδα? 5 μήνες, τι είχε συμβεί? Εμείς εξάγαμε κανονικά, έχουμε διώξει στη Ρωσία, ειδικά για την οποία υπάρχει η οδηγία αυτή, πάμπολα φορτία, δεν μας γύρισε κανένα φορτίο πίσω. Τα υπόλοιπα φορτία που έφυγαν πιστοποιητικό, δεν πήραν πιστοποιητικά? Βεβαίως πήραν πιστοποιητικά. Από ποιον? Από την αρμόδια υπηρεσία. Τότε έδωσε και τώρα δεν έδωσε. Τι άλλαξε δηλαδή, κύριε Κωνσταντόπουλε? Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σας ακούμε. Εμείς έχουμε υπομειστεί ένα βαρύ φορτίο σαν επιχείρηση και θέλω να πω το εξής. Ναι, αλλά θα πρέπει να απαντάτε. 50 παραγωγή. Ναι, αλλά θα πρέπει, για να σας αφήνουμε να ολοκληρώνετε αυτό που θέλετε να λέτε, θα απαντάτε στην ερώτηση που σας κάνουμε. Σας ρώτησε ο Γιάννης. Τότε πήρε πιστοποιητικό και τώρα δεν παίρνει? Η ίδια παραγωγή που βρίσκεται στο ψυγείο από 15 Νοεμβρίου. Τι άλλαξε. Θέλω να διευκρινίσω ότι το σύνολο, το όγκος της παραγωγής μας απαρτίζεται από ποσότητα ακτινιδίων που προέρχονται από 49 παραγωγούς, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην ομάδα και είναι όλοι στην κοιλάδα του Σπερχείου ποταμού. Δηλαδή λέτε ότι κάποια, από την, κάποια τμήματα της παραγωγής είχαν πρόβλημα και κάποια δεν είχαν? Δεν είπα αυτό. Τι είπατε? Επειδή λέτε ότι άλλη φορά περάσανε και εσείς άλλη φορά δεν περάσανε. Εσείς είπατε ότι έφυγαν φορτία έξω. Βεβαίως. Για τη συγκεκριμένη αγορά, για τη Ρωσία, έτσι. Για τη συγκεκριμένη αγορά δεν μιλάμε. Αυτή που έγινε λόγος. Άρα τι ήταν σωστό τότε και δεν είναι τώρα αυτό? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι αυτό το έντομο για το οποίο θεωρεί η Ρωσία ότι είναι καραντίνας έντομο, δεν είναι επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι ένα έντομο το οποίο δεν θέλει να πάει στη χώρα της. Και καλά κάνει, γιατί έχει αυτούς τους όρους. Να μην διαδοθεί να εκεί. Πω, κύριε Κωνσταντόπουλο, ότι μίλησα με συνάδελφό σας. Θα σας πω, θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Για το ρεπορτάζ, μίλησα με συνάδελφό σας που κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά και μου είπε ότι ο ίδιος είχε το ίδιο πρόβλημα. Με τη βαμβακάδα που δεν έχει κανένα πρόβλημα για τον ανθρώπινο οργανισμό, δεν του δεχτήκανε το φορτίο. Το ίδιο μου είπε. Σας το καταθέτω για να ξέρετε. Έτσι. Ξεκίνησα να σας πω ότι κάλιο προλαμβάνει, παράθυρα πέβαινε. Εμείς για το λόγο αυτό. Οι διαδικασίες λένε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα, οι διαδικασίες της πολιτείας που έχει ορίσει, ναι, για να προστατεύσει το προϊόν από αυτό το έντομο. Από αυτό το έντομο το οποίο δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν είμαστε χρήσιμοι στην κουβέντα τώρα όμως. Εμείς η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Έχουμε πρόγραμμα. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα χθες. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου? Θα απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάμε για να σας Μα δεν με αφήνετε να απαντήσω. Λέω ότι εμείς πληρώνουμε φορέα πιστοποιητικό, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την πολιτεία να πιστοποιεί την καταλληλότητα των προϊόντων. Έχουμε ομάδα γεωπόνων στην περιοχή μας, οι οποίοι παρακολουθούν τα κτήματα, εφαρμόζουν τη διαδικασία αυτή που λέει η πολιτεία, να βάζουμε παγίδες στα κτήματα, εάν υπάρχει το έντομο αυτό να κάνουμε τους ανάλογους ψεκασμούς. Εμείς αυτό το πρόγραμμα το εφαρμόζουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο παραπέρα από αυτό. Άρα γιατί σας έδωσε? Μισό λεπτό. Δεν έχει εντοπιστεί με βάση το πρόγραμμα αυτό που καταγράφεται και καταχωρείται σε κάποια αρχεία και αυτά μας τα ζήτησε η υπηρεσία και τα έχουμε καταθέσει. Δεν υπάρχει πληθυσμός εντόμων τέτοιος που να δικαιολογεί υπερβολικούς ψεκασμούς για να καταπολεμήσουμε αυτό το έντομο.
Και από το γεγονός ότι ουδέποτε μας έχει επιστραφεί φορτίο από τη Ρωσία από 2 εκατομμύρια κιλά που έχουμε εξάγει, αυτό εκ του αποτελέσματος λέει αυτό, με το προηγούμενο φορτίο. Το προηγούμενο φορτίο. Να σταθούμε στο προηγούμενο φορτίο. Εμείς το προηγούμενο φορτίο είχε αυτό το θέμα, κύριε όμως, κύριε Κωνσταντόπουλο, πρέπει να απαντάμε σε κάποια ερωτήματα. Παρακαλώ. Το προηγούμενο φορτίο που πήγε στη Ρωσία προφανώς πήρε την πιστοποίηση γιατί θα ήταν εντάξει. Αυτονόητο είναι. Αυτό δεν σας έδωσε γιατί είχε αυτό το παράστο, τη βαμβακάδα. Ή εσείς λέτε ότι δεν το είχε. Και βεβαίως. Θα έπρεπε να δοθεί το πιστοποιητικό. Ναι, επάνω σε αυτό έχω να σου πω το εξής. Πείτε μας, γιατί δεν δόθηκε. Εγώ για να προστατεύσω τα συμφέροντα της επιχείρησής μου. Πείτε μας γιατί δεν δόθηκε το πιστοποιητικό. Φώναξα 4 γεωπόνους. Γιατί δεν δόθηκε το πιστοποιητικό. Αυτό θα ρωτήσετε τον αρμόδιο υπάλληλο. Εσείς τι λέτε, εμείς ρωτήσαμε και μας είπαν ότι βεβαίωσαν μακροσκοπικά ότι υπήρχε το μικρόβιο. Ναι, εμείς όμως έχουμε αντίθετη γνωμάτευση. Άρα λοιπόν, έχετε μακροσκοπική γνωμάτευση εσείς, μακροσκοπική γνωμάτευση και η υπηρεσία. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Πάμε στην ουσία. 5 μήνες στο ψυγείο. Εργαστηριακή εξέταση στο προϊόν, ποιος έχει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Ποιος έχει, σας ρώτησα. Δεν σας ρώτησα αν χρειάζεται. Σας ρώτησα ποιος έχει εργαστηριακή εξέταση για το αν υπάρχει πρόβλημα στο προϊόν. Εμείς πριν την συγκομιδή... Ποιος έχει εργαστηριακή εξέταση. Όχι ότι θέλετε θα απαντάτε. Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Ποιος έχει εργαστηριακή εξέταση. Υπάρχουν στα αρχεία... Ποιος του πιστοποιητικού έχει φορέα. Εργαστηριακή εξέταση. Έχουμε κάνει 7 αναλύσεις. 7 αναλύσεις. Μέσα στους 5 μήνες από 15 Νοεμβρίου. Πριν τη συγκομιδή. Σας είπα ότι πριν... Στο χωράφι εννοείται. Στο χωράφι. Πριν φτάσουν μπουν τα πράγματα στο συσκευαστήριο. Πριν μπουν τα φοινίδια στο συσκευαστήριο. Έχουν γίνει 7 εργαστηριακές αναλύσεις από τον πιστοποιητικό φορέα και 3 αναλύσεις από την υπηρεσία. Το προϊόν που μπήκε στο ψυγείο είχε πρόβλημα. Όχι. Ποιος το βεβαιώνει εργαστηριακά. Εργαστηριακά το βεβαιώνουν οι αναλύσεις οι οποίες έχουμε κάνει πριν μπει το προϊόν στο ψυγείο. Τις δώσατε αυτές στην υπηρεσία για να τις ξέρει. Ή τη ζήτησε η υπηρεσία να τις κάνει, κύριε Κωνσταντόπουλε. Δεν τη ζήτησε και οι αναλύσεις που έκανε η ίδια υπηρεσία με δείγματα που πήρε αφού μπήκαν τα φοινίδια τις αρχικές μέρες στο ψυγείο δεν διαπίστωσε ούτε υπολείμματα ούτε τέτοιο πρόβλημα. Τότε γιατί μου λέτε ότι δεν υπάρχουν εργαστηριακές. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Γιατί δεν το λέτε ότι υπάρχουν τότε. Υπάρχουν. Σας ρωτάω συνέχεια ποιος έχει εργαστηριακές και μου λέτε ότι έχει υπηρεσία. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, γιατί δεν υπογράφετε το πιστοποιητικό. Ρωτήστε τους ίδιους. Όχι, εσάς ρωτάω. Εσείς έρχεται να διαμαρτυρηθείτε εδώ. Εσείς τι υποστηρίζετε ότι συμβαίνει. Εγώ υποστηρίζω, θα πάτε να ρωτήσετε αυτούς τι σημαίνει. Εμείς τους ρωτήσαμε, είπαν ότι έχει τη βαμβακάδα και δεν χορηγούν το πιστοποιητικό. Απλά πράγματα. Κύριε υπηρεσιακά, μισό λεπτό. Είπε υπηρεσιακά, εγώ διαπίστωσα αυτό. Δεν μπορώ να χορηγήσω, δεν μπορώ να παρανομήσω. Είπανε ο κύριος Ρίζος, τον ακούσατε χθες. Ναι. Απαντήστε του λοιπόν. Η παρτίδα η χθεσινή που πήγε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Θα με αφήσετε να απαντήσω στο προηγούμενο. Η παρτίδα η χθεσινή που πήγε. Θα με αφήσετε να απαντήσω στο προηγούμενο το κλείσιμο. Μα σας ρωτάω 40 φορές και δεν μου το απαντάτε. Θα σας το απαντήσω. Πότε. Θα σας το απαντήσω. Α, εδώ είναι τηλεοπτικό δελτίο και τηλεοπτικός χρόνος. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Το προϊόν πού πήγε χθες. Το προϊόν επειδή δεν δόθηκε. Σε ποια χώρα πήγε. Το προϊόν πήγε στη Ρωσία. Με ποιο τρόπο. Αφού πιστοποιητικό δεν είχε. Πώς δεν είχε πιστοποιητικό. Να σας πω. Η επιχείρηση έχει συνεργασία με άλλη επιχείρηση ομοειδή στην Μακεδονία. Έχει υπογράψει σύμβαση για να αποθηκεύει ποσότητα ακτινιδίων στα Σκόπια, λέτε τώρα. Στην Άουσα. Α, στην Άουσα. Ναι. Ελληνική επιχείρηση. Στην Άουσα. Ναι, ναι. Ομοειδή επιχείρηση. Ναι. Έχει, και το πήρα και το πιστοποιητικό. Έχει υπογράψει σύμβαση να αποθηκεύει ακτινίδια, να τις παρέχουν υπηρεσίες συσκευασίας. Ναι. Αφού δεν είχαμε πιστοποιητικό από την κατατόπους υπηρεσία, ναι. Εμείς εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κάνουμε κάτι, να προωθήσουμε το φορτίο. Βρέθηκε ένας πελάτης, ο οποίος ήθελε ακτινίδια, αλλά δεν ήθελε την ίδια συσκευασία, την ίδια διάταξη συσκευασίας, τρόπο συσκευασίας. Το πιστοποιητικό απαιτούνταν. Βεβαίως. Το πήρε η παρτίδα. Αυτή... Να σας πω τι κάναμε εμείς. Το πήρε το πιστοποιητικό. Ό,τι σας ρωτάω, κύριε Κωνσταντόπουλε. Το πήρε, βεβαίως. Από ποιον. Το πήρε. Από ποιον.
από αρμόδια υπηρεσία της Μακεδονίας. Από αρμόδια υπηρεσία της Μακεδονίας. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο ίδιες υπηρεσίες, μία της Μακεδονίας και μία της Φθιώτιδας, η μία εκδίδει πιστοποιητικό και η άλλη όχι. Μα και η ίδια υπηρεσία μας την μία την Παρασκευή εκδίδει ένα πιστοποιητικό για μια παρτίδα συγκεκριμένη ακτινιδίων. Ναι. Μας το δίνει πολύ αργά το πιστοποιητικό. Δηλαδή λέτε ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας στη Μακεδονία δεν είδαν πρόβλημα και είδαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας στη Φθιώτιδα. Αυτό δεν λέτε. Έχουν εκδώσει πιστοποιητικό, δεν είδαν πρόβλημα. Και δεν το είδαν και το πρόβλημα τέσσερι γεωπόνοι της περιοχής μας που τους κάλεσα εγώ να έρθουν τη συγκεκριμένη στιγμή στον χώρο του συσκευαστηρίου. Είναι γεωπόνοι της περιοχής μας που υποστηρίζουν παραγωγούς. Είδατε πως είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο. Άρα τι συμβαίνει τώρα, κύριε Κωνσταντόπουλο? Με απλά ελληνικά λέμε οποίοι, ότι το ίδιο προϊόν που φεύγει από τη Φθιώτιδα στη Μακεδονία πάει στην Άουσα. Με ένα διαφορετικό τρόπο το εξετάζουν με νόμιμο τρόπο οι υπηρεσίες της Νάουσας, έτσι δεν λέτε? Βεβαίως. Και παίρνει πιστοποιητικό από την Νάουσα. Βεβαίως. Ποιος κάνει ή ποιος δεν κάνει σωστά? Και υπάρχει και πρακτικό ελέγχο των γεωπόνων της υπηρεσίας μας, της περιοχής μας που κάλεσα, που λέει ότι σήμερα 28/4/2014, ώρα 15:00, η κάτωθη υπογεγραμμένη κτλ. Δεν χρειάζεται να φέρουμε τα ονόματα. Αντικειμενικά. Κληθήκαμε από τον ιδιοκτήτη. Αντικειμενικά, μία από τις δύο υπηρεσίες δεσφάλει. Κύριε Στεργιόπουλε, ό,τι σας ρωτάω. Η εξέταση ό,τι είναι μακροσκοπική. Ό,τι σας ρωτάω, κύριε Κωνσταντόπουλε. Αντικειμενικά, η μία από τις δύο υπηρεσίες, έτσι όπως τα περιγράφετε, δεσφάλει. Ποιος κάνει λάθος, θέλει να πει ο Γιώργος Στεργιόπουλος? Είναι απλό το ερώτημα, κύριε Κωνσταντόπουλε. Κατά την άποψή μου, λάθος κάνει η δική μας υπηρεσία που. Ενώ τόσοι γεωπόνοι δεν είδαν τίποτα, ο ένας γεωπόνος έβλεπε. 15 παραγωγοί και εγώ δεν βλέπαμε κάτι. Συμβαίνει κάτι άλλο που δεν μας λέτε? Δεν μπορώ να το πω. Α, δεν μπορείτε να το πείτε. Συμβαίνει κάτι άλλο που δεν μας λέτε? Δεν μπορώ να πω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Α, δεν μπορείτε. Μπορείτε να φανταστείτε ή κάζετε κάτι? Δεν να το πείτε. Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Εγώ το έθεσα χθες το ερώτημα αυτό. Αλλά δεν το λέει κανένας. Δεν το λέει κανένας, γιατί μετά θα αρχίσουν οι μηνύσεις και θα γίνει χαμός. Γι' αυτό δεν το λέει κανένας. Εγώ δεν είπα αυτό που υπονοείται. Τέλος πάντων. Γιατί είπα εγώ τίποτα. Με την τοποθέτησή σας. Με την τοποθέτησή μας καλά κάνει και καταλαβαίνει όποιος θέλει. Όταν σας ρωτάω να απαντάτε καθαρά, να μην καταλαβαίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Επαναλαμβάνουμε. Σήμερα η διαδικασία αυτή. Διότι υπάρχουν και άλλα ακτινίδια στο ψυγείο ή τελείωσαν? Υπάρχουν. Θα συνεχιστεί? Η διαδικασία, βεβαίως. Η διαδικασία είναι ότι εμείς. 24... Ήταν θέμα παρτίδας δηλαδή, κύριε Κωνσταντόπουλε? Δεν υπήρχε θέμα. Το συγκεκριμένο λέω. Δεν υπήρχε θέμα για εσάς. Για την υπηρεσία υπήρχε. Μα το βεβαιώνουν οι γεωπόνοι. Ότι το δείγμα. Ο καθήλυνα αρμόδιες, κύριε Κωνσταντόπουλε, δεν το βεβαίωσε. Οι γεωπόνοι μπορεί να είναι ιδιώτες, δεν σημαίνει ότι θα δώσουν το χαρτί, κύριε Κωνσταντόπουλο. Εσείς περιμένετε από την υπηρεσία. Αν μου επιτρέπετε, για αυτό το λόγο, επειδή εμείς αμφισβητήσαμε την γνωμάτευση, κάναμε μια αίτηση στην υπηρεσία και είπαμε: παρακαλούμε, όπως υποστήριζε αρμόδιο υπάλληλο ποιοτικό ελεκτής της εγκαταστάσεως μου στην Καρία Υπάτης, προκειμένου παρουσία του να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία δείγματο ληψίας. Αφήστε τα χαρτιά, κύριε Κωνσταντόπουλε, να είμαστε χρήσιμοι, είπαμε στους τηλεθεατές. Ξέρατε πότε θα φύγει η αποστολή για τη Ρωσία? Ξέρατε ότι η παρτίδα θα φύγει χθες, ας πούμε? Ήταν προγραμματισμένο? Βεβαίως. Δεν ήταν προγραμματισμένο? Βεβαίως. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να υπάρχει εργαστηριακή εξέταση του προϊόν? Εργαστηριακή εξέταση χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 μέρες. 2-3 μέρες. Εάν λοιπόν πριν από μία εβδομάδα είχατε στα χέρια σας εργαστηριακή εξέταση του προϊόντος και την προσκομίζατε εκείνη τη στιγμή στον υπάλληλο που αμφισβητούσε, τι θα συνέβαινε? Δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε εργαστηριακή εξέταση. Τι θα συνέβαινε, σας ρωτάω εγώ. Αφήστε αυτό που λέτε εσείς. Εσείς λέτε τα δικά σας. Εγώ ρωτάω ως δημοσιογράφος αυτό που θέλω να μάθει ο πολίτης. Εάν πριν από μία εβδομάδα, δηλαδή είχατε μία φρέσκια εργαστηριακή εξέταση στα χέρια σας και τη δίνατε στον υπάλληλο, τι θα συνέβαινε, λέτε? Εφόσον έχετε δίκιο. Σας είπα προηγουμένως ότι. Δεν μπορώ να σε αυτό που σας ρωτάω. Μα έχουμε πληρώσει πολύ νωρίτερα. Για εργαστηριακές αναλύσεις. Πολύ νωρίτερα προφανώς δεν κάλυψε την υπηρεσία.
Έχουμε πληρώσει πολύ λιγότερα. Προφανώς. Έχουμε πρόγραμμα. Μα το έχετε πει, κύριε Κωνσταντόπουλο, αυτό. Η υπηρεσία δεν μας έχει υποδείξει να κάνουμε αναλύσεις. Μας έχει υποδείξει να εφαρμόζουμε πρόγραμμα παρακολουθήσεως εντόμων. Το πρόγραμμα παρακολουθήσεως εντόμων δείχνει ότι δεν έχουμε πληθυσμό εντόμων τέτοιων επιβλαβών. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ούτε να ψεκάζουμε αλόγιστα. Και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αναλύσεις και να φορτίζουμε ούτε την επιχείρησή μας με έξοδα παραπάνω. Βγαίνει ένα απλό ερώτημα, κύριε Κωνσταντόπουλε. Αυτό που σας είπε, συμβαίνει κάτι, υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα σε εσάς και στην υπηρεσία. Τι εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, για να το καταλάβετε απλά, να καταλάβει και ο κόσμος. Εφόσον εσείς δεν έχετε πρόβλημα και έχετε δίκιο. Εκ του αποτελέσματος, θέλετε, εκ του αποτελέσματος προκύπτει εκ του αποτελέσματος με 2 εκατομμύρια κιλά που έχουμε ψάξει. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει, κύριε Κωνσταντόπουλο, ότι πιστοποιητικό δεν πήρατε. Το πήραμε το πιστοποιητικό. Από πού? Το πήραμε το πιστοποιητικό, το φτιάξαμε, το ανασυσκευάσαμε το φορτίο γιατί ο καινούργιος πελάτης δεν το ήθελε. Δεν το από ήθελε. Την Άωσα το πήρατε το πιστοποιητικό. Βεβαίως. Αυτό λέμε. Δεν άλλη υπηρεσία, αλλιώς είναι τα κριτήρια. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα εδώ για να καταλάβετε στην Άωσα δεν τα ακούνε. Κύριε Στεριόπουλε, κύριε Στεριόπουλε. Κύριε Στεριόπουλε, σας είπα ότι την Παρασκευή που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα το ένα από τα δύο φορτία το οποίο είχε που είχε δοθεί πιστοποιητικό, την Παρασκευή το μεσημέρι, δόθηκε 2 η ώρα το μεσημέρι. Το τελωνείο στη Λίδας έκλεινε 2:30. Ο εκτελονιστής μας ειδοποιεί, μην το φέρετε, έκλεισε το τελωνείο. Ο πελάτης 2 ημέρες με καθυστερημένο φορτίο ακύρωσε το συμβόλαιο. Εμείς έπρεπε να κάνουμε επιλογή πού θα πάμε το φορτίο. Δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο το χρυσινό, μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα που κόπηκαν τα 2 φορτία. Λοιπόν, η συγκεκριμένη παρτίδα η οποία είχε εκδοθεί πιστοποιητικό την Παρασκευή, την Δευτέρα για τον καινούριο πελάτη, επειδή έπρεπε να εκδοθεί καινούριο πιστοποιητικό. Ο ίδιος υπάλληλος το απόρριψε. Κύριε Κωνσταντόπουλε, υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι ο πολίτης που μας ακούει δεν κατάλαβε? Είναι στη διακριτική ευχαίρεια. Υπάρχει, λέω, κάτι που πιστεύετε ότι δεν κατάλαβε ο πολίτης, να το εξηγήσετε. Αυτό σας ρωτάω. Είναι στη διακριτική ευχαίρεια. Εγώ πιστεύω ότι τα κατάλαβε όλα τώρα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, η οικονομική ζημιά που μπορεί να έχετε είναι κατανοητό, αλλά το να μην πάρετε το χαρτί είναι άλλο θέμα, έτσι. Η υπηρεσία δεν σκέφτεται με αυτά τα κριτήρια. Σκέφτεται αν είναι σωστά να σας δώσει το χαρτί. Κύριε Βούτσινε. Κάνουμε τον αντίλογο τώρα για να ξέρουμε. Η υπηρεσία κάνει τον έλεγχο σύμφωνα με την αίτηση που κάνουμε εμείς. Ελάτε να ελέγξετε το φορτίο, διότι έτσι λέει η διαδικασία. Όμως, εκείνο που θέλω να τονίσω, να το τονίσω κατηγορηματικά, είναι ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν μία εντολή να εκτελέσουν με βάση αυτό που τους ορίζεται. Προφανώς. Όμως, δεν νομιμοποιούνται εφόσον βρίσκονται οι πελάτες στο χώρο, να υποδεικνύουν στους πελάτες ότι όταν αυτοί αρχίζουν και παραξενεύονται τι μπορεί να συμβαίνει, να υποδεικνύουν στους πελάτες ότι αυτό εδώ που είναι ένα στιγματάκι είναι έντομο καραντίνας για τη χώρα σας και εκείνος λέει, μα εγώ δεν βλέπω τίποτα, τι είναι αυτό. Εσείς δεν το βλέπετε, αλλά εγώ το βλέπω. Αυτό είναι έντομο καραντίνας για τη χώρα σας. Είναι απογορεμένο, θα γυρίσει το φορτίο. Και εκεί που εμείς έχουμε κάνει μεγάλο κόπο να στήσουμε τις αγορές και να φέρουμε πελάτες στην περιοχή μας για να απορροφήσουν την παραγωγή μας. Ναι, αλλά και ο υπάλληλος, κύριε Κωνσταντόπουλε, καλά σας το είπα και πριν. Όχι, οικονομικά το αντιλαμβάνομαι. Σε αυτό που λέει έχει απόλυτο δίκιο. Σε αυτό που λέει έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ λέω, εφόσον όλα αυτά συμβαίνουν και είναι προγραμματισμένα, να έρθει ο πελάτης, να το παραλάβει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, όλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχει ένας φρέσκος εργαστηριακός έλεγχος που να πει όταν θα έρθει εκείνος ο περίεργος, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας περίεργος υπάλληλος, και να πει ότι κάτι εδώ συμβαίνει και να πει. Μα η τύχη της επιχείρησης θα στηρίζεται στην περιέργεια του κάθε υπαλληλού. Όχι, στη δική σας προνοητικότητα ως επιχειρηματίας να έχετε μια φρέσκια εργαστηριακή εξέταση, γιατί δεν θέλετε να διακινδυνεύσετε το προϊόν. Ναι. Και εφόσον το προϊόν σας είναι καθαρό, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το έχετε. Ναι, και θα την είχαμε αυτή εάν το πρόγραμμα, ναι, δεν την είχατε. Εάν το πρόγραμμα παρακολούθησης των εντόμων μας έδειχνε στοιχεία τέτοια που θα έπρεπε να κάνουμε θέσεις αναλύσεις. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ένα ερώτημα. Γιατί δεν σας την έδωσε? Αν εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι όλα ήταν εντάξει,
Το ερώτημα είναι απλό. Γιατί δεν σας έδωσε το πιστοποιητικό? Ας απαντήσουν στους συναδέλφους τους γεωπόνους που είπαν ότι εμείς στα συγκεκριμένα δείγματα βάσει των καρπών των οποίων τα κατάλαβαν λοιπόν, οι πολίτες τα κατάλαβαν όλα. Τίποτα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλο, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν χρήσιμη κουβέντα. Μισό λεπτό έχουμε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους παραγωγούς της περιοχής μας, της κοιλάδας του Περχιού ποταμού, σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια των δαμασκήνων και σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια των ροδιών, που είναι καινούριες καλλιέργειες στην περιοχή μας, ναι, την Παρασκευή στις 10 η ώρα, να έρθουν στο κατάστημα του κυρίου Κυριαζή στα Βασιλικά. Θα έρθει ο τεχνικός σύμβολος που υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση, να συζητήσουμε το θέμα για να εντάξουμε και τα δαμάσκηνα και τα ρόδια στην ολοκληρωμένη διαχείριση, ούτως ώστε να είμαστε κατοχυρωμένοι με βάση αυτά, όπως σας είπα, είμαστε κατοχυρωμένοι και στα κλειδιά μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε Κωνσταντόπουλο. Γιώργο, να σας ευχαριστήσω και σένα για την παρουσία.